Πολύ Στράτο, και εγώ να καλωσορίσω τώρα στο στούντιο του Sky έναν εκ των ανεξαρτήτων βουλευτών που υπέγραψαν αυτή την κίνηση, τον κύριο Πέτρο Τατσόπουλο. Καλησπέρα σας, κύριε Τατσόπουλε. Καλησπέρα. Και θέλω αμέσως να σας ρωτήσω τι σας κάνει να υπογράφετε αυτό το κείμενο, να υπογράφετε αυτή την πρόταση. Εγώ σας θυμάμαι να λέτε ότι δεν θα ψηφίζατε για πρόεδρο της Δημοκρατίας για να μην βγει κανείς και σας πει ότι κάνατε καμιά συναλλαγή. Τώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει επισήμως το πρώην κόμμα σας για αποστάτες, εσείς πάτε να ψηφίσετε? Αν είμαι αποστάτης, με συγχωρείτε για τη φωνή, είναι λίγο κλεισμένη, έχω μια ήπια φαρυγγίτιδα. Λοιπόν, σήμερα πριν ακόμα στεγνώσει η Μελάνη σε αυτή την πρόταση των 8 βουλευτών, είδα ήδη δημοσίευμα στην Αυγή από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Αυγής και πολύ παλιό καλό μου φίλο, τον κύριο Βασίλη Μουλόπουλο, με τίτλο «Αναζητούν πρόθυμους εφιάλτες». Καπάκι δίπλα σε αυτό, γιατί ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει και πολλούς ποιητές, παραγνωρισμένους βέβαια, αλλά πολλούς με ποιητική φλέβα. Καπάκι ήρθε και ο Πάνος Κουρλέτης, ο εκπρόσωπος τύπου, και μίλησε για σχέδιο αποστασίας. Δηλαδή, τις δηλώσεις του εδώ στο Sky, ναι. Που μπήκε σε εφαρμογή. Καλά, πρώτος του είπε ο Αλέξης Τσίπρας, βεβαίως. Λοιπόν, στη συνέντευξη μας έδωσε τη Δευτέρα. Θα μου επιτρέψετε, λοιπόν, κυρία Κοσιόνη, ως υποψήφιος αποστάτης προς τον παλιό μου σύντροφο και στιλοβάτη του κόμματος, τον Πάνο το Σκουρλέτη, να του απευθυνθώ προσωπικά. Έχουμε μια οικειότητα εμείς οι αποστάτες με τους στιλοβάτες. Και να του πω το εξής με τη δικιά του γλώσσα, γιατί και ο Πάνος είναι ποιητής. Πάνο, ακόμα κι αν σβήσει ο ήλιος, είναι η δικιά του ρίση αυτή. Του αρέσει να λέει ακόμα κι αν σβήσει ο ήλιος. Ακόμα κι αν σβήσει ο ήλιος, Πάνο, στις 3 ψηφοφορίες για την εκλογή Προέδρου πριν από τις εκλογές, δεν πρόκειται να ψηφίσω κάτι διαφορετικό από το ΣΥΡΙΖΑ. Το λέω συλλαβιστά και επειδή έχω φαρυγγίτιδα και επειδή θέλω να το καταλάβεις ακόμα κι εσύ. Δεν πρόκειται να ψηφίσω κάτι διαφορετικό. Αυτή η πρόταση, Πάνο, που καταθέσαμε σήμερα εμείς οι αποστάτες, αυτό είναι το περιβάλλον, κυρία Κοσιόνη. Άμα αυτό ξέρουν, σας ακούω πάρα πολύ αυτό ξέρουν, αυτό ξέρουν να χρησιμοποιούν αυτό το λεξιλόγιο, είτε λενινιστικά τσιτάτα θα λένε, είτε για την αποστασία, είναι πολιτική γκρότσου, λενινιστή γκρότσου αυτή. Εντάξει, αυτό ξέρουν, αυτό κάνουν, με αυτό λοιπόν θα προχωρήσουμε κι εμείς. Δεν πρόκειται λοιπόν να αποστατήσω, Πάνω, ούτε εγώ, δεν πρόκειται να αποστατήσει ο Τσούκαλης, δεν πρόκειται να αποστατήσει η Φούντα, δεν πρόκειται να αποστατήσει ο Ψήρας, οι 3 βουλευτές της Δημοκρατικής Αριστεράς. Αυτή η πρόταση έχει την προϋπόθεση και απευθύνεται πάνω απ' όλα στα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου και κυρίως στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ. Εάν η Νέα Δημοκρατία, γιατί άκουγα, για να μην λέμε μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ, που βγήκε αμέσως και μας έριξε στα σκυλιά με συνοπτικές διαδικασίες σήμερα το πρωί, άκουσα χτες το βράδυ τον κύριο Κουμουτσάκο, πιο ψύχρεμο βέβαια από τον κύριο Σκουρλέτη, να λέει σε ένα κανάλι στο Action 24 ότι δεν μας πολύ αρέσει αυτή η πρόταση, διότι μας βάζει σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Να σας πω κάτι, μισό λεπτό. Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα, είναι για να έρθουμε στην ουσία αυτής της πρότασης. Ακριβώς. Γιατί είναι προϋπόθεση, κύριε Τατσόπουλε, να συμφωνήσουν τα δύο μεγάλα κόμματα? Είναι γιατί αυτή η πρόταση είναι ένα τρίπτυχο, κυρία Κοσιόνη. Και για να γίνουν και οι 3 πλευρές και οι 3 πτυχές αυτής της πρότασης, δεν μπορεί να γίνουν αν ένα από τα δύο μεγάλα κόμματα διαφωνήσει. Οι 3 πτυχές ποιες είναι? Λέει, εκλογή Προέδρου κοινή συνενέση. Να μην έχουμε μετά τις εκλογές έναν κομματικό, μια μαριονέτα, έναν πρόεδρο που θα τον βγάλουμε με 120 βουλευτές, να βγάλουμε έναν πρόεδρο με 100, με 180, με 200, με 250 βουλευτές. Εντάξει, δεν ψάχνουν για τον Τατσόπουλο που θα τον πάρουν και θα τον κολλήσουν για να βγάλουν τους 180. Θέλουν και τα δύο κόμματα να στείλουν ένα μεγάλο μήνυμα, κυρίως προς την Τρόικα που αυτή τη στιγμή έχει σφίξει τη Μέγκενη. Όχι γύρω από το ΣΥΡΙΖΑ, όχι γύρω από τη Νέα Δημοκρατία, γύρω από την Ελλάδα, κυρία Κοσιόνη, γιατί αλλιώς χεστήκαμε αν τις συνέπειες θα τις πληρώσει είτε ο ΣΥΡΙΖΑ είτε η Νέα Δημοκρατία. Αλλά αυτή τη στιγμή το διακύβευμα είναι η ίδια η χώρα. Κύριε Τατσόπουλε, βλέπετε εσείς να αυγατίζουν
οι υπογραφές σε αυτό το κείμενο. Στη Βουλή κινείστε. Σας λέω και να αυγατήσουν. Γνωρίζετε τι γίνεται. Και όπως είπε πολύ σωστά ο κύριος Τσούκαλης προηγουμένως, και να αυγατήσουν δεν έχει καμία σημασία. Πώς δεν έχει. Άλλη είναι η πίεση που ασκείται στο σύστημα και στα κόμματα με 8 υπογραφές. Όσο ο ΣΥΡΙΖΑ θα κρατάει αυτή τη στάση και θα μιλάει για αποστάτες και θα λέει ότι όποιος έχει μια διαφορετική ιδέα από αυτόν είναι αποστάτης. Εντάξει, εγώ το είπα, πάνω, το ξαναλέω. Δεν είμαι αποστάτης, θα ψηφίζω ό,τι ψηφίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ξεκαθαρίσαμε αυτό. Λοιπόν, αν όμως συνεχίζει δηλαδή, μισό λεπτό, κύριε Τατσόπουλε, εσείς που λέτε, Νέα Δημοκρατία, να μην θέλει πρόορες εκλογές. Δεν θέλω να ζορίζω και τη φωνή σας. Ναι, εσείς που λέτε πόσο κρίσιμη είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση και πόσο πιεσμένη είναι η χώρα, θα παραγνωρίσετε αυτή την κατάσταση και θα συνταχθείτε με τον ΣΥΡΙΖΑ που λέει όχι στην εκλογή Προέδρου. Όχι, εδώ έχετε μια αντίφαση. Είναι μια μέσα πολύ σας. Καλή, αυτό είναι μια πολύ καλή, αν θέλετε, λογική αποδιοπομπαίου τράγου. Να βρούμε τελικά ότι έφταιγε εκείνος ο βουλευτής που δεν παραγνώρισε την κρισιμότητα της κατάστασης. Το θέμα είναι αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραγνωρίσει την κρισιμότητα της κατάστασης. Αν η Νέα Δημοκρατία που δεν θέλει προώρες εκλογές, ούτε μέσα στο 2015, γιατί αυτή η πρόταση μιλάει και για προώρες εκλογές. Το σημαντικότερο, μιλάει για αναθεώρηση του συντάγματος. Όλοι κάνουν γαργάρα αυτή τη στιγμή, κυρία Κοσιόνη, την αναθεώρηση του συντάγματος. Κανένας δεν τη θέλει στην πραγματικότητα. Γιατί αν δεν δρομολογηθεί σε αυτή τη Βουλή, θα πάει στις ελληνικές καλένδες. Θα πάει στο 2020 η αναθεώρηση. Η άρση, η βουλευτική ασυλία που τόσο μας ενοχλεί. Οι υπουργοί, η ασυλία των υπουργών που τόσο μας ενοχλούν. Ο εκλογικός νόμος. Όλα αυτά θα πάνε στο μέλλον. Για να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ήσασταν πολύ σαφείς, κύριε Τατσόπουλε. Ελπίζω σας να ευχαριστήσω ήμουν σαφείς, πολύ. Ιδίως προς τους πρώην συντρόφους μου. Να είστε καλά.